πάω στον υπονάβαρχο και έναν από τους πιο συγκρατημένους αλλά αποφασιστικούς αναλυτές, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Και θα πάω διότι στην κοινωνία αξιών, στην οποία είναι και επικεφαλής, ανέλυσαν όλη αυτή την ιστορία της διαρκούς κλιμάκωσης με συγκρουσιακή επιλογή από πλευράς Τουρκίας και επικεντρώθηκαν, παρακαλώ πολύ, νοτίως της Κρήτης, στο νότιο κρητικό, ουχή Λιβικό. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Φενέκο, πριν μου πείτε οτιδήποτε για την εκτίμηση που κάνετε για το νότιο κρητικό, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις για IG που ο καθένας στην Τουρκία βγαίνει και λέει κάτι, ο συγκεκριμένος κύριος, επιμένω, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Σας ρωτώ λοιπόν, όλο αυτό το αφήγημα με νομικούρες, με, έχει όμως και μία οπτική που στην Ελλάδα, ακούω εσάς και μερικούς ακόμη, δεν την αντιλαμβανόμαστε. Ενώ στην Τουρκία την έχουν αντιληφθεί, το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ρόλο της συστάδας των νησιών του αρχιπελάγου του Αιγαίου. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος των νησιών και συμφωνώ και εγώ ότι με τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθίσανται πιο σημαντικά και τα ίδια τα στενά ακόμα. Πόσο μάλλον όταν τα στενά με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται η Τουρκία προσπαθεί να βάλει κολλήματα, έχει στο μυαλό της να δημιουργήσει τη διόρυγα και αρχίζει η διεθνής κοινότητα να αμφιβάλλει για τις προθέσεις της Τουρκίας δίνοντας αξία στην Αλεξανδρούπολη και στο διάβλο διαξηράς που δημιουργείται. Επίσης, σημαντικό για μας είναι η ενοποίηση του ελληνικού χώρου. Ο ελληνικός χώρος δεν είναι μόνο υπηρωτικός, είναι διτός, είναι τα νησιά και ο υπηρωτικός χώρος και αυτά πρέπει να είναι ενοποιημένα. Η θάλασσα για μας είναι η γέφυρα, δεν είναι η ενωτική ουσία, η συγκολητική ουσία, δεν είναι πρόβλημα και τα νησιά μας δίνουν στρατηγικό βάθος. Άρα δεν πρέπει αυτά να είναι καθαρά στην εσωτερική ατζέντα και ρωτώ έναν άνθρωπο που πολλές φορές έχει δώσει απαντήσεις σε αμφίσιμες, γιατί αφήστε τους απέναντι, το κάνουν διαχρονικά, κύριε Φενέκο. Έχετε δώσει απαντήσεις σε έναν ανερμάτιστο κατά τη γνώμη μου διάλογο στο εσωτερικό. Όχι γιατί θα έπρεπε απλά να είναι καθαρά, αλλά γιατί εδώ φαίνεται ότι ακόμη και σήμερα πολλοί δεν έχουν αντίληψη. Κοιτάξτε, επειδή πολλοί βασίζονται σε ερμηνείες του πρωτογενούς κανόνα του δικαίου, θα επιμείνω σε αυτό, ότι ο πρωτογενής κανόνας του δικαίου, όπως εκφράζεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, λέει ότι τα νησιά που μπορούν να συντηρήσουν οικονομική ζωή, ό,τι και αν είναι αυτά, νησίδες, μικρότερες νησίδες, δεν μιλάει για βράχους, δεν μιλάει για βραχονησίδες. Κακώς μιλάμε για βραχονησίδες. Εμείς πρέπει να μιλάμε για νησίδες όπου μπορούν να συντηρηθεί η ζωή. Έχουν λοιπόν και πλήρη ΑΟΣ και πλήρη υφαλοκρηπίδα και πλήρη χωρική θάλασσα. Αν τώρα ορισμένες περιπτώσεις στο διεθνή δικαστήριο αποφάσισαν με διαφορετικό τρόπο στάθμισης, το λέει στο προήμιο του το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστά. Και όταν το Διεθνές Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει μεταξύ δύο χωρών, ξεκινάει με τον πρωτογενή κανόνα, χαράσει τη μέση γραμμή όπου υπάρχουν επικαλύψεις. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω λοιπόν εμείς γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή αμφισβητώντας αυτό τον πρωτογενή κανόνα του Διεθνούς Δικαίου. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε αυτό που το αναλύσατε διεξοδικά και σας ρωτώ ευθέως, γιατί είστε από τους ανθρώπους που πάντα με ψυχραιμία προσέγγιζε τα γεγονότα, όμως έχετε πει, σας θυμίζω, και εδώ από αυτή τη συχνότητα, το τελευταίο διάστημα, ότι ναι, η συγκρουσιακή στρατηγική είναι βασική επιλογή πια της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό και φαίνεται ότι πια για σας ένα από τα επικρατέστρα σενάρια είναι το τι μπορεί να συμβεί στο νότιο κρητικό, σωστά? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η Τουρκία ξεκίνησε τη συγκρουσιακή της πολιτική προσπαθώντας να δημιουργήσει ρογματώσεις, αυτό που είπα προηγουμένως, στην ενοποίηση του ελληνικού αιγαιακού και θαλάσσιου και αιγαιακού χώρου. Και εμείς την ενοποίηση αυτή την είχαμε πετύχει με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι αρμοδιότητες, ο δεύτερος τρόπος ήταν με το FIR και την έρευνα και διάσωση, ο δεύτερος τρόπος ήταν με τον εναέριο χώρο και τα 10 μίλια. Ο τρίτος τρόπος που ήταν αναγκαίος θα ήταν τα δρομολόγια, οι συγκοινωνίες, η οικονομική ανάπτυξη των νησιών, η αποφυγή της αστικοποίησης με την έννοια να έρθουν στην Αθήνα οι άνθρωποι, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα νησιά.
Η Τουρκία λοιπόν προσπάθησε να δημιουργήσει ρογματώσεις όλα αυτά και σε ένα βαθμό τα κατάφερε. Δηλαδή και στις αρμοδιότητες έχει αρχίσει και καταφέρνει κάποιες ρογματώσεις με την έρευνα και διάσωση που πρέπει να το πολεμήσουμε, αλλά και στο ζήτημα της κυριαρχίας με το ζήτημα των ημείων, που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Τώρα λοιπόν έρχεται και δημιουργεί και μια τεράστια ρογμάτωση σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά στο νότιο κριτικό, επειδή ακριβώς εκεί υπάρχουν πιθανότητες να υπάρχουν κοιτάσματα. Και ενδιαφέρεται Ερντογάν, ο Ερντογάν δεν κάνει ότι το κάνει για πρόκληση μόνο. Τον ενδιαφέρει να βρει κοίτασμα. Γιατί αν βρει κοίτασμα, τότε θα γίνει απαραίτητο στο διεθνές περιβάλλον. Mm. Σε μια εποχή που το ενεργειακό βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως, ακριβώς. Και κάνω ένα σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται ένα μεγάλο κοίτασμα σε κάποια περιοχή που ενδεχομένως να είναι αμφισβητούμενη ή να είναι δικιά μας κυριαρχία. Ας είμαστε ρεαλιστές. Η διεθνής κοινότητα θα αρχίσει να τα μασάει γιατί θα τον έχει ανάγκη. Και θα αρχίσει να λέει: Βρείτε τα, καθίστε στο τραπέζι, συνεκμεταλλευτείτε. Θα αρχίσουμε να ακούμε τέτοιες καταστάσεις, αν βρει κοιτάσματα σε αμφισβητούμενες περιοχές. Κοιτάξτε, επειδή το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι, εδώ οι ακροατές είναι απαιτητικοί. Θα σας δώσω τρία σενάρια. Και επειδή ξέρω ότι αναλύεται τα γεγονότα και ένα εξ αυτών είναι μέσα στην γονίστρα σας. Σενάριο πρώτο. Με βάση το τουρκολιβικό, το παράνομο νομικά κτλ. Που παράγει όμως στο πεδίο αποτελέσματα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Έρχονται τουρκικά γεωτρύπανα και αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στον κόλπο της Σύρτης ή και πιο πέρα, χωρίς όμως να εισέλθουν στην εικαζόμενη ή οριοθετημένη ελληνική ΑΟΣ. Παύλα, η υφαλοκρηπίδα με βάση τον νόμο Μανιάτη. Με άλλα λόγια, κύριε Φενέκο, δεν πλησιάζει τουρκικό γεωτρύπανο ή ερευνητικό σκάφος σε ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ένταση εκεί διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα και δεν πάμε σε μια στρατιωτική κρίση ή επειδή είναι η πρώτη πράξη εμπέδωση στο πεδίο του παράνομου τουρκολιβικού χρήζει αντίδρασης. Οπωσδήποτε και χρήζει αντίδρασης. Και είναι πολύ εύστοχο έτσι όπως το θέλετε το σενάριο. Γιατί κατά την άποψή μου θα ήταν το πρώτο του βήμα αν ήθελε να τεστάρει και τις διεθνείς αντιδράσεις και τις δικές μας. Και μάλιστα προσέξτε και μια άλλη παράμετρο προσθέτω σε αυτό που είπατε. Ας υποθέσουμε ότι η περιοχή που του εκχωρούν με τη δυνατότητα, αν είναι σωστές πληροφορίες των Ιταλών, για 50 χρόνια αξιοποίηση. Δηλαδή η μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων για 50 χρόνια, να είναι στον κόλπο του Τομπρούκ, όπου είναι οι αντίπαλες δυνάμεις της παράνομης αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, γιατί παράνομη είναι της Λιβύης. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην εμφύλια διαμάχη, διεκδικώντας συγκεκριμένες περιοχές με την αυτική του δυνάμεις αξιώσης ισχύως. Εμείς λοιπόν αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το αντιδράσουμε στο νομικό επίπεδο. Πρώτον, αμφισβητώντας την ικανότητα της συγκεκριμένης κυβέρνησης Λιβύης να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες. Δεύτερον, προβάλλοντας την παρανομία της ίδιας καθ' αυτής της συμφωνίας που υπάρχει στο διεθνές περιβάλλον. Και τρίτον, προειδοποιώντας και ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση από πριν με προδικαστική απόφαση, θα επιμείνω αυτό και έχει αξία για τους ακροατές μας να το ξέρουμε, ότι εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εκχωρήσει τα δικαιώματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας εκπροσωπεί για τη συνθήκη, το δίκαιο της θάλασσας στη συνθήκη. Που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη για αυτά που ήδη έχουμε ορίσει και είναι αυτά που είναι ορισμένα από τον νόμο Μανιάτη και από τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Συνεπώς, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει θέση από πριν για αυτά, τότε η Επιτροπή σφάλει. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να προσφύγουμε με προδικαστική απόφαση να θέσουμε αυτά τα ζητήματα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πιέσουμε για κυρώσεις, για προετοιμασία κυρώσεων σε περίπτωση που υπερβεί ακριβώς τα όρια που θέσατε. Μάλιστα. Πάω σε ένα δεύτερο σενάριο, κύριε Φενέκο. Η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητήσει ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα νότια της Κρήτης, για παράδειγμα νότια του νομού Χανίων, νοτίως της Γάβδου, αλλά τα τουρκικά ερευνητικά, που θα είναι συνοδευόμενα προφανώς, αποφεύγουν την οριοθετημένη μερικώς ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Σας θέτω ένα ερώτημα σχετικά με την εθνική κόκκινη γραμμή για την οποία έχετε αρθρογραφήσει. Βρίσκεται στα 6 ναυτικά μίλια, στα 12 ναυτικά μίλια ή μήπως στα όρια της εικαζόμενης ελληνικής ΑΟΣ.
Πού θα βρίσκεται σε αυτήν την περίπτωση? Θα το έχουμε καθαρό για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε? Εδώ τώρα υπάρχουν και ορισμένες διαβαθμίσεις ακόμα πρόσθετες σε αυτές που είπατε. Εάν μεν είναι εκτός των χωρικών υδάτων, μέσα στην οριοθετημένη ή κηρυγμένη από εμάς ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα και είναι ερευνητικά μόνο σκάφη τα οποία δεν κάνουν σεισμικές έρευνες, τότε η αντίδρασή μας έχει να κάνει με το ότι δεν τους έχουμε χωρίσει την άδεια. Αν τα ερευνητικά σκάφη κάνουν σεισμικές έρευνες, τότε παραβιάζουν κυριαρχικό μας δικαίωμα. Όμως σύμφωνα με τις αντιλήψεις που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο, δεν είναι τέτοια σύσταση που να δημιουργεί ανήκει στο βλάβη που να δικαιολογεί πολεμική αντιπαράθεση. Αν όμως είναι γεωτρύπανο που τρυπάει, τότε είναι καραμπινάτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον στηρίζεται και με στρατιωτικά μέτρα από πλευράς της, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε με τον ίδιο αναλογικό τρόπο. Σενάριο τρίτο. Η Άγκυρα αποφασίζει να στείλει ερευνητικό και γεωτρύπανο, προσέξτε τι σας ρωτώ, στη μερικώς οριοθετημένη Έλληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΣ, με συνοδεία πολεμικών πλοίων, για να επιβάλλει, έτσι θα μας πει, τις πρόνοιες των μνημονίων για την υποτιθέμενη τουρκολιβική ΑΟΣ. Και κάνει και ένα αντιπερισπασμό στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Καταρχάς, αυτό το σενάριο, να πω ότι μάλλον συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, γιατί θα υπάρχει και αντίδραση του Καΐρου. Το οποίο όμως Καΐρο παρατήρω, από την πλευρά του, όχι από την πλευρά μας, ανατολικά του 28ου και δυτικά του 26ου, δεν τζαρτζάρει την Τουρκία στις δικές της οριοθετήσεις. Αφήνει ένα παράθυρο. Εδώ έχετε να μας πείτε κάτι? Έχετε δίκιο, και είναι γεγονός ότι η προσπάθειά μας να εμπλέξουμε και την Αίγυπτο θα ήταν επιτυχημένη στο βαθμό που θα εφήγονται το συμφέροντα της Αιγύπτου. Αν η Τουρκία δεν θίξει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα της Αιγύπτου και θίξει μόνο τα δικά μας, τότε η οποιαδήποτε συνδρομή από πλευράς Αιγύπτου θα είναι στο επίπεδο της ρητορική και τίποτα περισσότερο. Μπορεί και να μην είναι ούτε καν ρητορική. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε. Και οι αντιδράσεις μας, όπως είπαμε, πρέπει να έχουν το στοιχείο της αναλογικότητας. Δηλαδή, έστειλε πολεμικά πλοία να κάνει γεώτρηση, πρέπει και εμείς να στείλουμε πολεμικά πλοία και να αντιδράσουμε. Και το πόσο θα γίνει η εμπλοκή μεγαλύτερη ή όχι θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας αντίδραση στην Τουρκία. Όσον αφορά το ζήτημα της Κύπρου, θέσατε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα είναι το επόμενο που θα σκάσει. Διότι στην Κύπρο ήδη, αν θέλετε να το συζητήσουμε, ήδη ξεκινάει κάποιες ενέργειες με το αεροδρόμιο Λευκορνίκου που το ενεργοποιεί και με τον άψαθμο που δημιουργεί στον Μπογάζη, προσπαθώντας να δημιουργήσει ναυτική βάση στην Κύπρο με προέκταση σε όλη την πλευρά αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πράξη η οποία ξεφεύγει τελείως από τις διατάξεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΟΗΕ και από τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, και πρέπει από τώρα να αντιδράσουμε σε αυτή την ενίσχυση. Αλλά βλέπω πολύ, πολύ χαλαρές αντιδράσεις. Θα κρίνω και από την χειραψία του Αναστασιάδη με τον Ερντογάν στην σύγχρονη της Πράγα. Εντάξει, ο Αναστασιάδης βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ότι εγώ έκανα μια τελευταία για να διώξει και την πίεση από πάνω του. Έκανα μια τελευταία προσπάθεια. Αυτή δεν συζητάνε τι μου ζητά ο ΙΕ. Γιατί και ο ΙΕ, κύριε Φενέκο, δεν μας τα λέει καλά. Θα συζητήσει το ψήφισμα του ψευδοκράτους που θα πάει η Τουρκία. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν αποκλίνουσες απόψεις. Κουβέντα για τα ψηφίσματά του. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον κόσμο. Όμως το θέτετε με το σωστό τρόπο. Κατά τη γνώμη σας, τώρα δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια έγγραφη αναφορά στα διεθνή φορά ο ΙΕ και όχι μόνο, ότι εδώ παραβιάζονται, πάνε να κάνουν ναυτική βάση. Τι μας λένε? Βεβαίως. Και θα έπρεπε να το κάνουμε τώρα έγκαιρα και για έναν ακόμα λόγο. Από τη στιγμή που η Τουρκία θα εκφράσει αιτιάσεις σε περίπτωση που η Κύπρος ενισχύσει την αμυντική της δυνατότητα, που θα το κάνει σύντομα, μελλοντικά, και μάλιστα χαίρομαι γιατί αντιλαμβάνονται την έννοια της ΠΕΣΚΟ, δηλαδή των αμυντικών δυνατοτήτων που μπορεί να δημιουργηθούν υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το προχωράνε η Κύπρος και η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, τότε θα βρούμε μπροστά μας νομιμοποιητική προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας για την ενίσχυση που θα κάνει. Γι' αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Θέλω τώρα να προσέξετε το εξής. Γιατί εγώ χαίρομαι με τον τρόπο που τα θέτετε. Μπορεί σε αυτό το πλέγμα με επίκεντρο το νότιο κριτικό να λειτουργήσει με κίνηση αντιπερισπασμού στο Αιγαίο? Ναι, βεβαίως, γιατί θα μας τεστάρει. Θα τεστάρει τις αντιδράσεις μας, θα στρέψει την προσοχή εκεί, θα δημιουργήσει μια μεγάλη αντιπαρά,
κατάσταση και σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί να είναι και σε εμάς προς όφελός μας το εξής. Εάν εμείς κάνουμε 12 τα μίλια όπως έχουμε ανακηρύξει στην Κρήτη ολόκληρη και θα πρέπει να δούμε και μήπως αυτό συμπαρασύρει Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο. Γιατί μόνο στην Κρήτη, κύριε Φενέκο, ο κύριος Καριώτης, γιατί εγώ θέλω οι ακροατές, τα ξέρω, λέει ότι δεν μπορεί να κουνάμε και δικαίως το δάκτυλο στην Τουρκία ότι παραβιάζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης και την ίδια στιγμή, όπως το λέει, να έχουμε κάνει δύο χοντράδες εμείς. Η μία είναι τμηματική επέκταση της Αιγιαλίτιδας στο Ιόνιο, διότι δεν είναι ακριβώς από τα 6 στα 12 πλήρως, έχει κάποιες αιρεσιμότητες, και δεύτερον να συζητάμε τώρα τμηματική στην Κρήτη. Το Διεθνές Δίκαιο λέει της θάλασσας, λέει ότι αυτά γίνονται ενιαία, όπως και έως, δεν γίνονται σαλάμι. Εντάξει, έχει δίκιο ο κύριος Καριώτης ό,τι αφορά το ενίον της λογικής. Όμως θα θυμίσω και θα πω και στους ακροατές ότι εάν κάνουμε τα ναυτικά μίλια 12 ας πούμε σε όλο το Αιγαίο, θα πρέπει να έχουμε λειτουργήσει με πρόνοιες πριν, ώστε να δημιουργήσουμε διάβλους ασφαλούς ναυσιπλοείας, διάβλους διεθνούς ναυσιπλοείας. Έχετε δίκιο, αυτό είναι απαραίτητο, Άρα θέλει καλό σχέδιο, λέτε. Να είσαι έτοιμος και απόφαση πολιτική, να μπορείς να το υποστηρίξεις. Δεν φτάνει μόνο να το κάνεις. Σωστά. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι γραμμές βάσης, τις οποίες ακόμα καθυστερούμε πολύ. Και θυμίζω ότι αν αυξήσουμε τις γραμμές βάσης μόνο με αυτό, τότε ο ελλαδικός χώρος αυξάνεται κατά 5%. Και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Δεν έχουμε ανακηρύξει γραμμές βάσης. Συνεπώς θέλουμε γραμμές βάσης, πολιτική απόφαση και βέβαια προετοιμασία στην έννοια των διάβλων διεθνούς ναυσιπλοείας. Μάλιστα. Ερώτημα κρίσιμο σε έναν άνθρωπο με εμπειρία. Υπό αυτές τις συνθήκες και με βάση την ανάλυση που κάνετε για τον Νότιο Κρητικό, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παρουσίας στο Νότιο Κρητικό του πολεμικού ναυτικού? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση και είναι ένα θέμα που το είχα θέσει από τότε που ήμουν διοικητής στο Ναύσταθμο Κρήτης, όπου και εγώ προσωπικά προσπάθησα να αναβαθμιστεί ο Ναύσταθμος Κρήτης σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πλοίων και των συνεργείων και όλα αυτά, αλλά και της υποστήριξης των υποβρυχίων και των ναυτικών δυνάμεων που ερχόντουσαν στην Κρήτη, μαζί με κάτι άλλο όμως που είχα συνδυάσει, γιατί στην εποχή που ήμουν στον Ναύσταθμο Κρήτης υπήρχε κυριαρχία νατοϊκή-αμερικανική. Κατά την άποψή μου χρειάζεται η παρουσία νατοϊκή κυριαρχία, αλλά ο έλεγχος και ο συντονισμός ανήκουν στην ελληνική πλευρά. Και αλίμονο αν αφήσουμε από τα χέρια μας αυτή την έννοια του ελέγχου και του συντονισμού του δικού μας χώρου. Ήταν μια από τις προσπάθειές μου που ελπίζω να συνεχίζεται και τώρα. Άρα κατά τη γνώμη σας είναι καθοριστική σημασίας η άλλη διάρθρωση, παύλα οργάνωση, στο Νότιο Κρητικό πλέον. Είναι εκ των όνων ουκάνευ για σας. Βεβαίως και είναι, και βέβαια έχουμε και τις δυνατότητες, είτε λέγεται στο Κυριαμάδι είτε στο νότιο, στο νότιο νότια πλευρά της Κρήτης, που μπορούν, υπάρχουν δυνατότητες, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, έτσι ώστε πραγματικά η Κρήτη να είναι το απότατο όριο στη νότια πλευρά της Ελλάδος του στρατηγικού βάθους που προσδοκούμε από αυτήν. Και το έχει αποδείξει και ιστορικά το έχει αποδείξει ότι είναι έτσι. Σωστά. Λοιπόν, πάω, κλείνω, δεν θα σας κουράσω περισσότερο, με τα ερωτήματα όμως των ακροάτων, όπως ξέρετε. Ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, λέει, αντευχόμαστε, Νικόλα, για τις ευχές. Η Τουρκία, κύριε Φενέκο, σχεδιάζει να γίνει μια μεγάλη παραγωγική, όπως λέει, εξωστρεφής οικονομία και συνεπώς χρειάζεται χώρο, όπως το ίδιο συμβαίνει με την Κίνα στη Συνική Θάλασσα και στον Ειρηνικό εδώ και δεκαετίες. Οι θαλάσσιες δίωδοι είναι απαραίτητοι και αναντικατάστατοι για μια εξαγωγική δύναμη. Χρειάζεται επίσης και ενέργεια. Άρα είναι μονόδρομος για την Τουρκία ή δεν είναι η επέκταση? Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε σε αυτό. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία το βλέπει σαν ότι εγκλωβίζεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως κατά την άποψή μου είναι ψευδεπίγραφο αυτό. Διότι η έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, είτε η ΑΟΣ είναι δικιά μας είτε όχι, εξακολουθεί να ισχύει. Η δε έννοια των χωρικών υδάτων, τουλάχιστον έτσι όπως είναι σήμερα, ελάχιστα την εγκλωβίζει. Άρα έχει αρχίσει ήδη να παραπονιέται για αυτό που ήδη έχουμε σήμερα. Άρα ο σκοπός της λοιπόν δεν είναι ακριβώς. Για φανταστείτε, είπατε μια πολύ ωραία έκφραση τώρα. Για φανταστείτε. Φωνάζει που είμαστε τα έξι. Φανταστείτε. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πρόθεση της περισσότερο δεν είναι ουσιαστικές. Είναι ακριβώς μια τάση επεκτατική σε μια λογική
Ισλαμική και τουρκμενική διεύρυνση των ρισμάτων της και μέσα σε αυτό μπλέγει και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα επεκτατισμού. Και σε αυτές τις παράλογες λογικές δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε με ορθολογισμό και με ακρίβεια. Τι να πεις σε αυτό το πράγμα, στο παραλογισμό. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει. Η αρχή του Σιχάδια Ισή είναι η πρόσωψη προς Αφρική. Οι Τούρκοι έχουν αλλάξει με έντεχνο τρόπο τη γεωγραφία της περιοχής. Έχουν τραβήξει γραμμές και έχουν πρόσωψη στην Κνίδο προς Αφρική και αυτό το έχουν κάνει για να σπάσουν το αδιάσπαστο των νησιών προς Ανατολικά. Τα λέω για τον κύριο Φενέκο που σαν ναυτικός, στο πολεμικό ναυτικό, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την αξία τέτοιων κινήσεων. Βεβαίως. Και η παρουσία της, γι' αυτό επιμένω με την έννοια του Τομπρούκ. Αν δηλαδή έχει περιοχές στο Τομπρούκ και εκεί τις έχουν εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα και έχει το ναυτικό της εκεί, όχι μόνο θα επέμβει στην εκτελή διάταξη του Τομπρούκ, αλλά θα κάνει πολύ ισχύο στην Αφρική, όπως επιδιώκει να το κάνει και με τον Άρσαν στον Μπογάδη. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση του Κρόντου. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, λέει. Πόσο ελεύθερη εξωτερική πολιτική μπορεί να ασκήσει μια χώρα όταν έχει αποδεχτεί και δεν αντιδρά στην πράξη στο κάζους μπέλι για το αυτοδίκαιο δικαίωμά της επέκταση των χωρικών της υδάτων έως 12 ναυτικά μίλια? Κοιτάξτε τώρα, το κάζους μπέλι ευθύς εξ αρχής, όταν το ανακήρυξε η Τουρκία, ήμουνα εκπαιδευτής στην Αττική Σχολή Πολέμου πάνω στα επιχειρησιακά ζητήματα και είχα τότε δηλώσει ευθέως ότι θα πρέπει να το κάνουμε το δυνατό συντομότερο. Όσο καθυστερούμε, τόσο χειρότερα θα είναι οι συνθήκες. Και έτσι αποδεικνύεται σήμερα. Σήμερα λοιπόν το να μιλάμε για 12 μίλια δεν είναι μόνο η απειλή του κάζους μπέλι. Είναι ενδεχόμενο ότι θα βρούμε και αντιδράσεις και από τη διεθνή κοινότητα. Αν όμως αξιοποιήσουμε βηματιστικά ορισμένες προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, παράδειγμα συνορεύουσα ζώνη, να κάνουμε συνορεύουσα ζώνη μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια, όπως είναι και ο αέριος χώρος μας, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα και για την έρευνα και διάσωση και για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου, της μετανάστευσης και όλων αυτών, να σώζουμε ζωές δηλαδή και να το προβάλλουμε με ωραίο τρόπο προς το διεθνές περιβάλλον, τότε θα μπορούσαμε κάλλιστα έτσι βηματιστικά να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά ενοποιημένη κυριαρχία στο Αιγαίο. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Φενέκο. Εδώ δεν κάναμε τις αλλιευτικές ζώνες που η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε του σχεδιασμού. Έχει αλλιευτικές ζώνες η Λιβύη και δεν έχει χώρα μας. Καταλάβατε. Έχετε δίκιο και γι' αυτό μιλάω για την προδικαστική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι ενώ τις έχουμε χωρίσει τα δικαιώματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει πει ότι μπορείτε να το κάνετε, εν τούτης βλέπετε κολλησιεργούμε. Κάτι πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Εν κατακλείδη, το ερώτημα είναι από τη φίλη μου την Ευτυχία. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τον Άβαρχο, τον κύριο Φενέκο, ανησυχεί αυτή την περίοδο? Κοίταξε, βεβαίως και ανησυχώ. Και ανησυχώ ιδίωτι πιστεύω ότι οι κινήσεις τους είναι μεν προσεκτικές μέχρι στιγμής από πλευράς Ερντογάν, παρά τη ρητορική που εκφράζει. Μάλιστα σήμερα άκουσα κάτι τραγικό σε κάποιο κανάλι, ότι καλύτερα, λέει, να έχουμε τον Ερντογάν, δηλαδή ήμα τον έχουμε φτάσει να λέμε πράγματα εξωφρενικά. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι προφανές ότι υπάρχει σχεδιασμός και ο σχεδιασμός και η διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχει ό,τι αφορά τις έρευνες, τις διοτρήσεις και τέτοια δεν γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Γίνεται ακριβώς για να μπορέσει να δημιουργήσει τελεσμένα και να προσβάλλει τα δικά μας δικαιώματα, διότι αυτό είναι το πεδίο που τον ενδιαφέρει. Συνεπώς, ναι, ανησυχώ για οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Σαχίνη, να πω το εξής. Ακούω πολλές φορές ότι αν γίνει ένα μικρό επεισόδιο, θα πάμε εμείς σε συνολικό πόλεμο. Αυτό, ναι, είναι μια επιλογή της κυβέρνησης και λειτουργεί αποτρεπτικά. Όμως πρωτίστως το μυαλό μας πρέπει να είναι να κερδίσουμε αυτό το μικρό επεισόδιο. Γιατί αν γίνει ένα επεισόδιο και δεν του δώσουμε τη δέουσα σημασία και στραφούμε μόνο προς τον γενικό πόλεμο που ενδεχομένως να μην μας επιτραπεί να πάμε σε μια τέτοια συνολική σύγκρουση ή να παρεύουν διάφοροι, θα έχουμε χάσει αυτό το μικρό. Γι' αυτό λέω και στα μικρά γενναίοι δεν μπορεί να αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Στέλιος Φενέκος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Φενέκο. Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πολύ.